στον κόσμο πουθενά. Δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρό φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρεμίζω ουρανού, λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιωμολύβι και την ψυχή μου ένα περάντο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, τυμνώ του άστρου σας την κόχη. Γίνομαι αύρα αλμύρι και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι και ξεκούρνιαζα απ' αυτή τη γωνία που στο κουθάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα. Μαθονία, άρνησή μου στο μωμένη, λύσου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη τη λιγμένη. Να σου δώσω μια. Να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα, κράτα μου αβάντα. Μέχρι να βρούνε απάγιο όσοι ζουν σε φυγή. Καινούργια αρχή και σε καλό να τους βγει. Πάντοτε κερδίζαμε ακόμα και χωρίς βία, αλλά ποτέ χωρίς αγώνα. Δεν έχουμε εγκαταλείψει την ιδέα να αλλάξουμε τον κόσμο. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας απαιτούν μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας, επιθυμίας, αρμονίας με τη φύση. Όπου και αν δεν πατάμε στα πτώματα των άλλων για μια θέση στον ήλιο, μια κοινωνία χωρίς πυρηνικά, χωρίς φτώχεια, χωρίς συμπαντάλευση, χωρίς αλλοτριωτική κατανάλωση, χωρίς βία και χωρίς πόλεμο. Περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε τι είναι η λέξη ακτιβισμός. Γράφεται στο βιβλίο μέσα σε μια παράγραφο ότι πρέπει πρώτα εμείς να βγούμε από το πεδίο της μαγικής σκέψης και μετά να βγάλουμε τον κόσμο του ακτιβισμού. Αν το δούμε στην πράξη, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ce que j'appelle la pensée magique, on pourrait élargir à la pensée religieuse, c'est l'idée que l'on doit, que l'on va mener une action classique, par exemple une manifestation, et penser que ce simple geste va suffire, comme par magie, à convaincre notre adversaire du fait qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans la faute et qu'il doit reculer. Ça n'est pas la réalité. La réalité, et ça n'a rien de nouveau, est celle de rapports de force, d'intérêts qui sont antagoniques, qui sont parfois incompatibles. Et alors, lorsqu'on se met à repenser en termes de rapports de force, on sort de la pensée magique et l'on revient à la pensée stratégique en se disant, encore une fois, quels sont les points faibles de mon adversaire? Qu'est-ce qui peut le convaincre de changer de politique? S'il fait quelque chose d'injuste parce que ça lui rapporte de l'argent, il faut que nos actions lui fassent perdre suffisamment d'argent pour qu'il se voie contraint, encouragé à changer de politique. C'est aussi simple que cela. Mais l'on a un peu oublié que pour gagner un combat politique contre l'injustice,